Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα συνεχίζουμε το ταξίδι μας από την Αυλίδα στην Τρία. Νοερά θα συνοδέψουμε τα ελληνικά καράβια, τον ελληνικό στόλο, στην εκστρατεία εναντίον της Τρίας. Μαζί μας και πάλι ο κύριος Δημήτρης Μαυρίδης, καθηγητής στα ΤΕΙ Κοζάνης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Χαίρετε, κύριε Πετρόπουλο. Για μια ακόμα εκπομπή, λοιπόν, για να συνεχίσουμε τα ομηρικά έπι. Ακριβώς. Ξεκινάμε, έχει γίνει η θυσία στην Αυλίδα και ξεκινάει ο ελληνικός στόλος. Μάλιστα. Ο ελληνικός στόλος λοιπόν παίρνει το δρόμο για την Τρία, οδηγούμενος αυτή τη φορά από τον Τίλεφο, έναν βασιλιά της Θράκης, ο οποίος είχε ευεργετηθεί από τους Έλληνες και έτσι ανέλαβε λοιπόν να του δείξει τον σωστό δρόμο. Μιας και μας είπατε ότι είχε ξεκινήσει και πρώτη απόπειρα, αλλά είχε χαθεί ο ελληνικός στόλος. Δεν βρήκε την Τρία, να είχε περιπλανηθεί και μάλιστα συγκεκριμένα κατάληξαν στην Μυσία. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο ελληνικός στόλος. Είναι οι Έλληνες, δηλαδή. Σωστή επισήμανση. Καταρχάς να πούμε ότι ο ελληνικός στόλος αποτελούνταν από περίπου 1200 καράβια. 1200 νίες. 1200 καράβια, 1200 νίες. Τώρα ο αριθμός δεν είναι ακριβής, αλλά είναι γύρω στο 1200, δηλαδή 1158 λένε κάποιοι άλλοι. Τέλος πάντων, στρόγγυλα. Υπάρχει ακριβής καταγραφή, δηλαδή. Υπάρχει ακριβής καταγραφή, η οποία καταγραφή τη βρίσκουμε στην δεύτερη ραψοδία της Ιλιάδος, την επανομαζόμενη Νιών Κατάλογος, δηλαδή κατάλογος των καραβιών που συμμετείχαν στην εκστρατεία αυτή. Σε αυτή, τώρα λοιπόν, εγώ θα μου επιτρέψετε να διακόψω, να φτάσω, να γυρίσω στην πρώτη μας εκπομπή, όπου μας είπατε ότι η άποψή σας είναι ότι ο Όμηρος ήταν αυτόπτης μάρτυρας της εκστρατείας του πολέμου στην Τρία. Πώς είναι δυνατόν κάποιος μετά από 400 χρόνια να καταγράψει τα καράβια τα οποία συμμετείχαν στην εκστρατεία? Και όχι απλώς να τα καταγράψει, να τα καταγράψει με λεπτομέρεια. Και μάλιστα να τα καταγράψει και να αναφέρεται σε καράβια τα οποία υπήρχαν πριν από 400, όταν γινόταν ο Τροϊκός Πόλεμος. Δεν αναφέρεται σε καράβια τα οποία υπήρχαν τον 8ο αιώνα που φέρεται να ζούσε ο Όμηρος. Ναι, σωστή επισήμανση, διότι τον 8ο αιώνα ή 7ο αιώνα που ζούσε ο Όμηρος είχαμε ήδη τις διήρεις και την απαρχή των Τριηρίων, της Τρικής Τρίας δηλαδή, η οποία ήταν εφευρέθηκε τον 7ο αιώνα. Τα καράβια λοιπόν της Τρίας, της εποχής της Τρίας, είναι μονήρι, είναι δηλαδή πεντηκοντόρι, που θα πει ότι έχουν 50 κουπιά, 25 και 25. 50 κοπηλάτες λοιπόν σε 1200 καράβια και χώρια οι επιβάτες. Ακριβώς. Οι επιβάτες της εποχής εκείνης δεν είναι οι επιβάτες όπως το εννοούμε σήμερα, αλλά ήταν προσωπικό το οποίο είχε διαφόρους ρόλους. Ο κυριότερος ρόλος ήταν οι πολεμιστές. Οι επιβάτες λοιπόν ήταν οι πολεμιστές, οι οποίοι ήταν εξοπλισμένοι πλήρως και μάλιστα για τους σκοπούς των ναυμαχιών είχαν και το λεγόμενο ναύμαχον δόρυ. Ήταν ένα μακρύ δόρυ, το οποίο ήταν, όπως αποκαλείται, αγχέμαχο όπλο. Αγχέμαχος θα πει πόλεμος από κοντά. Έχει άγχη, θα πει κοντά. Ήταν λοιπόν τα αγχέμαχα όπλα, δηλαδή για μία μάχη εκ του συστάδεν, αλλά όμως μακριά. Όχι τα δόντια όπως τα ξέρουμε που τα πετάμε. Όχι, αλλά όχι, μακριά, τα οποία ήταν για την κέντηση, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα το πιο μακρύ από τα δόντια αυτό, το πιο ισχυρό, το είχε ο Αχιλλέας, ε? Το πιο βαρύ είχε ο Αχιλλέας. Μόνο αυτός μπορούσε να το κουμαντάρει. Το οποίο ήταν δώρο του δασκάλου του Χείρονα ή του Χείρονα, του μεγάλου δασκάλου, του περίφημου Χείρονα, και το οποίο ήταν από μήλο, λέει, μελιάς και πολύ βαρύ, ασήκωτο. Συγχωρέστε με για τη διακοπή. Δόρατα από μελιά, από ξύλο μελιάς, ήταν οι σάρισες του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το δε μακρύτερο δώρι, τουλάχιστον κατά την εκστρατεία των Ελλήνων στην Τρία, το είχε ο Έαντας, το οποίο ήταν 11 μέτρα. Ήταν δηλαδή πρωτοφανές, δεν υπήρχε τέτοιο δώρι για κανέναν άλλον. Αλλά ο Έαντας είχε αυτή τη μυθική δύναμη, η οποία είναι περίφημη και γνωστή στην ιστορία. Έχει υπολογιστεί ο αριθμός των πολεμιστών, των Ελλήνων που εκστράτευσαν? Λαμβανομένου υπόψη ότι ήταν 1200 καράβια, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν 50 οικοπηλάτες, γιατί δεν ήταν μόνο πεντηκοντόροι, ήταν και οι οικοσόροι που τους λέμε οικοσοκοντόροι, τους λέμε οικοσόρους, διότι η λέξη σκόρος κατά τον ησύχιο προέρχεται από το κόρος που θα πει σαρώνω.
Έτσι, εξού και νέο κόρος, δηλαδή αυτός που καθαρίζει το νερό. Αυτός που σκουπίζει τη θάλασσα, εντός εισαγωγικών. Είχαμε λοιπόν και αυτά τα καράβια, τα οποία λοιπόν, εάν τα συνυπολογίσει κανείς όλα μαζί, διότι κάθε καράβι, κάθε αποστολή από τα 28 μέρη της Ελλάδος, δεν είχαν τον ίδιο αριθμό των ανδρών. Ήταν κάποιοι είχαν 80 άτομα, κάποια καράβια, ήταν κάποια καράβια που είχαν 120 άτομα, το λιγότερο που αναφέρεται ήταν περίπου 50. Και το μεγαλύτερο ήταν 120. Άρα, αν πάρουμε έναν μέσο όρο 80 άτομα, είναι περίπου ένα στρατό 100.000 ανδρών. Για την εποχή εκείνη είναι τεράστιος. Οι δε Τρώες είχαν ένα στρατό, οι Τρώες μόνο, είχαν ένα στρατό περίπου 10.000 ανδρών. Και οι πίκουροι λεγόμενοι, οι βοησίμαχοί τους δηλαδή, ήταν περίπου 30.000, συνολικά δηλαδή 40.000. Δεν ήταν ούτε η μισή των Ελλήνων. Πλην όμως αυτοί είχαν το πλεονέκτημα να είναι πίσω από τα τείχη. Ενώ οι Έλληνες ήταν εκτεθειμένοι στην ακτή. Και... ούτε καν σε λοφίσκου, σε λόφου, ήταν ακτή. Ήτανε... τώρα κοιτάξτε, δεν έχω πάει στην Τρίγα να σας πω την ακριβή. Βεβαίως λέτε, μας είπατε και την περασμένη φορά ότι οι Τρώες αποτελούσαν ένα μέρος τρόπον την ενός ομόσπονδου κράτους, έτσι, που ήταν η παράλληλη πόλη, η Τρία. Άρα οι σύμμαχοί τους ήταν και άλλες πόλεις από την Ενδοχώρα. Υπήρχαν και άλλες πόλεις από την Ενδοχώρα, πόλεις και από την Ευρώπη, από την Θράκη. Οι Θράκες, οι Κίκονες, οι Παίωνες, ήταν αυτοί οι σύμμαχοι των Τρώων. Και φυσικά και από την Ασία μέχρι και τον Πόντο και την Αργυρούπολη. Αναφέρει μάλιστα ο Όμηρος, λέει «εξ αλίβης εις εστίν», λέει, «Αργύρου γενέθλη», δηλαδή η μάνα του Αργύρου, του Ασημιού. Και αυτή δεν μπορεί να είναι παρά η Αργυρούπολη μάλλον, διότι οι αλίδοι είναι οι χαλίδοι, οι χάλιδες, έτσι γνωστοί έτσι, για την παραγωγή του σιδήρου. Και είναι και γνωστό ότι εκεί υπήρχαν δύο πόλεις, η Αρσίνγη και η Σίδη, εξού και Σίδηρος. Η Αρσίνγη, έτσι, είναι από το Αρσίνγη, εγώ ακούω το Τσίγκος. Λοιπόν, και από το Πτυσίδη, Σίδηρος. Έτσι, η Χάλιβης ήταν λοιπόν λαός ο οποίος είχε πάρα πολύ σχέση με τη μεταλλουργία. Στην ραψοδία Β, λοιπόν, της Ιλιάδας αναφέρεται ο νιών κατάλογος, τα καράβια, τα ελληνικά, τα οποία εκστράτευσαν. Πώς ήταν αυτά τα καράβια, οι πεντικοντόροι που μας είπατε, έχουμε περιγραφή των καραβιών αυτών? Ο Όμηρος, όπως είπατε πολύ σωστά, αναφέρει λοιπόν στην Β ραψοδία τον κατάλογο των καραβιών, των νιών. Εκεί αναφέρει πρώτον τις περιοχές, είναι 28 οι περιοχές ανά την Ελλάδα. Αναφέρει τους αρχηγούς των Αποστολών και αναφέρει και τον αριθμό των καραβιών και των ανδρών. Άρα λοιπόν έχουμε περιοχή, αρχηγό, έχουμε πληθυσμό επιβενόντων και αριθμό καραβιών. Οπότε με αυτά τα στοιχεία μπορούμε να υπολογίσουμε, όπως είπαμε, και τον αριθμό του στρατού και των καραβιών, αλλά αναφέρει και χαρακτηριστικά των καραβιών. Όχι μόνο όμως στη ραψοδία Β, αναφέρει και σε άλλες ραψοδίες, τις αποκαλεί με πολλά και διάφορα ονόματα. Θα σας πω κάποια παραδείγματα. Τις αποκαλεί αμφιέλισσες. Αμφιέλισσες σημαίνει ότι έχουν κυρτό το μέρος, το μπροστινό και το πίσω. Κάποιοι άλλοι λένε αμφιέλισσες σημαίνει ένα καράβι το οποίο μπορεί να ελίσσεται από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, εκ του άμφι και ελίσσομαι. Επίσης τις αναφέρει και σαν κιανοπρόριες. Κιανοπρόριος θα πει βαμμένος με κιανό χρώμα. Και μάλιστα το μάτι εκεί μπροστά στην πρόορη, έτσι, ήταν χαρακτηριστικό διότι ήταν συνήθως άσπρο και μέσα σε γαλάζιο χρώμα. Το κιανοπρόιο είναι κάτι σαν το χρώμα του αμυθίστου, αυτό που βλέπουμε πίσω. Επίσης τους αναφέρει και σαν μιλτοπάριες, λέει νίες μιλτοπάριοι. Μίλτος, λοιπόν η μίλτος είναι το κόκκινο χρώμα. Η περιοχή όπου προχώταν η μίλτος, ήταν η Σινόπη, λοιπόν, και με αυτό το χρώμα βάφανε τα καράβια
τα πλευρά των καραβιών. Γι' αυτό και λέει μιλτοπάριε παριά, είναι η πλευρά. Λοιπόν, επίσης τις αναφέρει και σαν μέλαινες, νύες μέλαινες, δηλαδή μαύρες. Γιατί μαύρες, διότι τις αλείβανε με πίσα για να είναι στέγανες. Λοιπόν, τις αναφέρει σαν ευήσελμες, δηλαδή σαν καλοφτιαγμένες, καλοζυγισμένες. Έχει πάρα πολλά τέτοια έτσι, επίθετα ο Όμηρος. Πλην όμως το πολεμικό καράβι, και γι' αυτό μιλάμε τώρα, το πολεμικό καράβι που συμμετείχε στην εκστρατεία αυτή είχε χαρακτηριστικά όχι μόνο τον αριθμό των κοπηλατών και των ανδρών, αλλά ήταν και στενό καράβι, μακρόστενο δηλαδή. Είχε περίπου 30 με 40, από 25 μέχρι 35 μέτρα για να είμαστε πιο ακριβείς. Νίκος, είχε πλάτος γύρω στα 3,5 μέτρα. Δεν είχε κατάστρωμα, γιατί συνήθως τα ημονήρις, δηλαδή τα καράβια με μία σειρά κουπιών, δεν είχαν την εποχή κοινή κατάστρωμα. Είχε απλώς μία σανίδα, ένα μαδέρι ας το πούμε, πάνω στο οποίο περπατούσαν από την αρχή, από την Πρίμνη προς την Πλώρη και ανάποδα. Και η κάθε αιρέτης είναι αυτός που τραβάει το κουπί, εκ του αιρέσω. Και από αυτό φυσικά προέρχονται και κάποιες άλλες λέξεις από τα γερμανικά «ρούντεν» και στα αγγλικά υπάρχει αυτή η λέξη, έτσι. Κάθε αιρέτης είχε ανάγκη, χρειαζόταν περίπου 60 με 80 πόντους χώρο. Οπότε φανταστείτε τώρα ότι τα 25 άτομα αυτά από περίπου 80 πόντους, 60 με 80 πόντους, θα ήταν γύρω στα 25 μέτρα περίπου, συν το χώρο που χρειάζεται στην Πρίμνη και στην Πλώρη το καράβι. Οπότε λοιπόν φτάνουμε γύρω στα 30-35 έως και 40 μέτρα. Και το πλάτος, όπως είπαμε, ήταν σχετικά στενό. Το βάθος επίσης δεν ήταν πολύ μεγάλο και το εκτόπισμα ήταν περίπου γύρω στα 20 με 25 τόνους νερού. Αυτό φυσικά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί αργότερα οι τριήρες είχαν σχεδόν την τριπλάσια ποσότητα. Αυτά λοιπόν για τα καράβια, για τους πεντηκοτόρους της ομηρικής εποχής. Σε αυτούς αρχηγός ήταν ο αρματομάχος ο Νέστορας από τη Γερίνια και μαζί με αυτόν ακολουθούσαν 90 βαθιά καράβια. Αυτοί που είχαν την Αρκαδία κάτω από το υψηλό βουνό της Κυλλήνης, κοντά στο Τύμβο, του Έπιτου, όπου ζουνε άντρες και πολεμούν από κοντά, και αυτοί που ζούσαν στο Φαινεό και στον Ορχομενό, με τα πολλά πρόβατα και στη Ρήπη, και στη Στραγία και στην αμνεμοδαρμένη Ενίσπη, και είχαν την Τεγέα και την όμορφη Μαντινία, και είχαν τη Στύμφαλο, και κατοικούσαν στην Παρασία. Σε αυτόν τα 60 πλοία αρχηγός ήταν ο γιος του Αγκαίου, ο βασιλιάς Αγαπίνωρας, και πολλοί αρκάδες που ήξεραν καλά να πολεμούν είχαν μπει σε καθένα πλοίο, γιατί ο ίδιος ο βασιλιάς του στρατού Αγαμέμνονας τους είχε δώσει καράβια με όμορφο κατάστρωμα να περάσουν τον Κρασάτο Πόντο, επειδή αυτοί δεν ανακατεύονταν με τις δουλειές της θάλασσας. Ας αναφέρουμε για την ιστορία κάποιες περιοχές που στείλαν καράβια, κάποιες πόλεις και τους αρχηγούς τους. Να πάρουμε, όπως τα αναφέρει ο Όμηρος, από την αρχή, ας πάρουμε την Βιωτία. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Βιωτοί με αρχηγό τον Πενέλεος, τον Λίτο, Αρκησίλο και άλλους δύο είχαν στείλει 50 καράβια. Η Φωκίδα με τον Σχεδίο και τον Επίστροφο, σαν αρχηγούς, 40 καράβια. Οι Μυκήνες με τον Αγαμέμνονα, εννοείται, είχαν τα περισσότερα καράβια, είχαν 100 καράβια. Επίσης, ο Νέστορας συμμετείχε στην εκστρατεία με 90 καράβια, όπως το διαβάσατε και πριν από λίγο. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, όπως είναι η Κρήτη,
όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου, η Σίμη και τα λοιπά, η Ρόδος. Και τέλος σας αναφέρω μόνο για την Κύπρο, όπου ο βασιλιάς. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ για την Κύπρο. Ναι, ο βασιλιάς της ο Κίνηρος έκανε ένα τέχνασμα με αυτός, παρόλο που ήταν και αυτός ένας από τους μνηστήρες που ορκίστηκε ότι θα υπερασπιστεί την τιμή της Ελένης. Λοιπόν, στέλνει κάποιον άλλον, και όχι μόνο κάποιον άλλον, του στέλνει μόνο ένα καράβι και βάζει και άλλα 49 ομοιώματα από πυλό καραβιών. Και έτσι, λοιπόν, γιατί είχε υποσχεθεί ότι ναι, θα στείλει 50 καράβια. Και έτσι λοιπόν στέλνει ένα καράβι και 49 ομοιώματα. Αυτά όμως είναι έτσι τα αστεία της όλης υπόθεσης. Πάμε στην άλλη πλευρά, στους Τρώες. Στους Τρώες. Οι Τρώες είχαν και αυτούς τους σύμμαχούς τους, οι οποίοι όμως δεν φαίνεται να έχουν καράβια. Είναι τρόπον δηλαδή χερσαίες δυνάμεις. Αναφέρονται λοιπόν οι Τρώες σαν σύμμαχοι από τις διάφορες περιοχές και από την Θράκη, όπως είπαμε, την Ευρώπη γενικά και την Ασία. Ανέφερα ήδη την Αλίδη, ανέφερα ήδη τους Κίκονες και τους Τράκες. Θα αναφέρω τώρα έτσι γιατί είναι γνωστό και στους υπόλοιπους ότι πήραν μέρος και οι λεγόμενες Αμαζόνες και μάλιστα η βασίλισσά τους η Πενθυσσιλέα, η οποία έλαβε μέρος προς το τέλος του πολέμου μαζί με τον Μέμνονα, ο οποίος ήρθε και αυτός από την Αίγυπτο και μάλιστα λέγεται μέσω Περσίας, αφού πήρε και κάποιους Ινδούς, και ήρθαν λοιπόν να βοηθήσουν τους Τρώες. Βέβαια και οι δύο είχαν τραγικό τέλος. Ο Αχιλλέας φώνευσε την Αμαζόνα, την βασίλισσα, και λέγεται μάλιστα ότι την ερωτεύτηκε αφού την είχε φωνεύσει, και ένας άλλος Έλληνας, ο οποίος αναφέρεται σαν ο πιο άσχημος και ο πιο θρασής και αθυρόστομος, τον κορόιδευσε, τον περιγέλασε. Φυσικά απέλαβε και την αμοιβή, τον φώνευσε ο Αχιλλέας. Λέει λοιπόν ο Χρησμός ότι ο πρώτος άνδρας που θα πατήσει τη γη της Τρίας θα σκοτωθεί. Αυτός ο Χρησμός ήταν γνωστός σε όλους τους Έλληνες και μάλιστα και ο ίδιος Αχιλλέας. Ήταν ένας λόγος για να μην κατέβει κανείς, φοβόντουσαν ναι, όλοι να κατεβούν. Ναι, και ο ίδιος Αχιλλέας δεν τολμούσε να κατεβεί, να βάλει το πόδι του σαν πρώτος. Αλλά ο πολυμήχανος ο Οδυσσεύς, λοιπόν, όπως πάντα, βρήκε τη λύση, πετάει την ασπίδα του στο έδαφος και πατάει πάνω στην ασπίδα. Άρα όχι στο χώμα της. Λοιπόν, τον ακολουθεί μετά ένας άλλος, ο Πρωτοτσίλαος, πατάει την γη και μετά πηδάει ο Αχιλλέας, δηλαδή στην ουσία σαν τρίτος, αλλά όμως σαν δεύτερος που πάτησε τη γη. Ο Πρωτοτσίλαος, αφού έκανε αρκετές μάχες και σκότωσε αρκετούς Τρώες, μετά ο ίδιος ήταν ο πρώτος που πραγματικά από το μέρος των Ελλήνων, των Αχαιών δηλαδή, φωνεύτηκε και ήταν η πρώτη έτσι, ταφή ήρωα έτσι, σε αυτή την εκστρατεία. Και έτσι εκπληρώθηκε και ο Χρησμός αυτός. Η Ιλιάδα λοιπόν αφήνει τα πρώτα 9 χρόνια του πολέμου και πάει στο 10ο. Τα πρώτα 9 χρόνια, να το αναφέρουμε λίγο ασυντομία, τα πρώτα 9 χρόνια, από ό,τι ξέρουμε, όχι από την Ιλιάδα, από άλλα έργα, ήταν στην ουσία επιδρομές σε γειτονικές περιοχές της Τρίας και στην Ασία και στην Θράκη. Και από εκεί, ενώ ξέρουμε για την Χρυσίδα και την Βρυσίδα, μας την αναφέρει ο Όμηρος, δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται αυτές. Προέρχονται από τις εκστρατείες, από τις επιδρομές του Αχιλλέα, σε διάφορα μέρη, νησιά κτλ. Και ήταν έτσι λάφυρα εντός εισαγωγικών αυτών των επιδρομών του Αχιλλέα, ο οποίος, όπως αναφέρουν τα κείμενα, μην ξεχνάμε ότι τότε 15 ετών, δηλαδή ξεκίνησε 15 ετή στον πόλεμο ο Αχιλλέας. Τα λάφυρα τα απέδιδε στον Αγαμέμνονα. Ήταν έτσι τότε συνήθεια, στον αρχιστράτηγο. Ο Αγαμέμνον, πονηρός, κρατούσε πάντα την μερίδα του Λεόντος και έδινε στον Αχιλλέα τα ψίχουλα. Αυτό φυσικά όταν έγινε αρκετές φορές και ενώ ο Αχιλλέας μεγάλωνε, τότε ακόμη παιδάκι, αλλά όταν ανδρώθηκε και κατάλαβε αυτή την. Άρχισε σιγά σιγά μέσα από το ίδιο από τότε να δημιουργείται αυτή η αντιπάθεια, το πω έτσι, εναντίον του Αγαμέμνονα, η οποία μετά κορυφώθηκε μόλις επιστράφει η Χρυσίδα στον πατέρα της και αντί αυτού του πήρε την Βρυσίδα. Και αυτό ήταν μετά η αιτία να ξεσπάσει η μήνυση του Αχιλλέα, η οποία
ήταν αποφασιστικοί για τα συμβάντα που έχουν γίνει τότε στην περιοχή εκείνη. Σε αυτά τα 10 χρόνια του πολέμου υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων και των Τροών. Έχουν κοινή γλώσσα, κοινούς θεούς, κοινό πολιτισμό. Στην Ιλιάδα, όπως αναφέρθηκε και πριν, που αναφέρεται στο 10ο έτος της πολιορκίας της Τροίας, σε πολλές θέσεις αναφέρεται, ας το πούμε έτσι, η επικοινωνία μεταξύ Τροών και Αχαιών. Παρεμπιπτόντως σας λέω ότι λένε συνεχώς για Αχαιούς. Ο Όμηρος δεν έχει μόνο την έκφραση Αχαιός, λέει και Έλληνες, λέει και Δαναοί, λέει και Αργοί. Δεν υπήρχε δηλαδή μία ενιαία ονομασία των Ελλήνων. Ονομαζόταν από την περιοχή που προχώρησαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν όλοι Έλληνες. Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με τους Τρώες και τους συμμάχους τους. Όλοι αυτοί αναφερόντουσαν ανάλογα με την περιοχή τους, δεν αναφερόντουσαν σαν Τρώες. Πλην όμως η επαφή, η επικοινωνία υπήρχε. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία της Ιλιάδας. Εγώ θα σας αναφέρω έτσι, μερικά έτσι, γνωστά και χτυπητά. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι εστάλει πρεσβεία από τους Έλληνες προς την Τροία για να αποδοθεί η Ελένη πριν ακόμα ξεκινήσει η εκστρατεία. Πριν ακόμα φύγουν τα καράβια από την Αυλίδα. Και πήγε λοιπόν ο Οδυσσέας, εάν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον Διομήδη, πήγανε λοιπόν στην Τροία. Και εκεί, με τα βίας, γλίτωσαν τις ζωές τους. Τους βοήθησε ένας Τρώος, ο Αντίνορ. Γι' αυτό και αργότερα στην πολιορκία το αναγνώρισαν αυτό και δεν τον φώνευσαν. Και γύρισαν άπρακτοι. Άρα λοιπόν πήγανε εκεί μόνοι τους. Δεν αναφέρει ο Οδυσσέας πουθενά για διερμηνείς. Δεύτερον. Ήταν κοινή γλώσσα δηλαδή. Κοινή μιλούσαν. Γλώσσα, ναι. Δεύτερον. Βλέπουμε μέσα στην Ιλιάδα πολλές σκηνές πολέμων όπου οι Τρώες και οι Έλληνες ο ένας με τον άλλον ανταλλάσσουν φράσεις. Ο ένας απειλεί τον άλλον, ο ένας λέει κάτι στον άλλον. Και βλέπουμε ότι μιλάνε εν ώρα μάχης, παρακαλώ. Σε εν ώρα μάχης μιλάει ο ένας ήρωας με τον άλλον, λοιπόν, τι τον περιμένει κτλ. Ή ξέρω εγώ, κάποιος στρατιώτης, νεαρός στην ηλικία, ένας γιος του Πρίαμου συγκεκριμένα, λοιπόν, τον παρακαλεί να μην τον φωνεύσει. Και μάλιστα τον χλεβάζει και ο Όμηρος και του λέει, νήπιε, πού πήγες εκεί, νήπιε, δηλαδή χαζέ, πού πήγες εκεί στον πόλεμο, στολισμένος με χρυσά, φορούσε όλο χρυσά. Αυτό μου κάνει τώρα, έτσι μου έρχεται στο μυαλό, αυτό που λέει χρυσοφόροι μύδι, εστόρισαν χρυσοφόρων μύδων. Δηλαδή σταμάτησαν την δύναμη των χρυσοφόρων περσών. Δηλαδή είναι στολισμένος και αυτό σαν κορίτσι, όπως λέει ο Όμηρος, με τα χρυσά του τα περιδέρια, και του λέει τρελέ, πού πας έτσι ντυμένος. Και φυσικά τον παρακάλεσε, παρακάλεσε τον Οδυσσέα, μην τον φλέψε, αλλά ο Αχιλλέας δεν τον άφησε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και εκεί ότι υπάρχει επικοινωνία. Μετά βλέπουμε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ Πριάμου και Αχιλλέως. Έρχεται ο καημένος ο Πρίαμος να ζητήσει το πτώμα του γιού του. Και δεν φέρνει κανέναν διερμηνέα. Και αυτά που συζητούν και αυτά που λένε, οι αξίες που ανταλλάσσουν, γιατί ο Πρίαμος προσπαθεί να τον μαλακώσει, και του αναφέρει κάποιες αξίες που έχουν αυτοί οι δύο λαοί. Ότι δηλαδή πρέπει να θάψει τον νεκρό του, ότι ο πατέρας και τα λοιπά, όλα αυτά δεν πρέπει να τύχει μία σταφής. Και μάλιστα η ταφή, έτσι όπως αναφέρεται και για τον Πάτροκλο, είναι η πειρά, τότε τους καίγανε. Λοιπόν, αναφέρουν τους ίδιους θεούς, μάλιστα αναφέρεται ότι ο ένας θεός των Ελλήνων
ή αν θέλετε και των τρώων, πολεμάει την μια μεριά, ο άλλος πάλι κοινός θεός πολεμάει την άλλη μεριά. Μάλιστα ο Διομήδης είναι τόσο θρασής που ακόμα και τον Άρη έχει τραυματίσει, τον τραυμάτισε δηλαδή, ο Αθνητός τραυμάτισε τον Θεό. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν, μοιράζονται και την ίδια γλώσσα και την ίδια κουλτούρα, ας το πούμε έτσι, τους θεούς, την θρησκεία, διότι η κοινή θρησκεία είναι πολύ δυνατό σημείο, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με συγγενικούς λαούς. Έτσι δεν είναι? Ίσως εδώ έχετε αυτό που μας είπατε την περασμένη φορά, ότι πρόκειται για ελληνικό φύλο ενδεχομένως. Αυτό για μένα είναι προσωπική μου γνώμη, είναι ότι εδώ σίγουρα πρόκειται για ελληνικό φύλο. Δεν πρόκειται απλά για τη γλώσσα. Ναι, για ελληνικό φύλο. Και αυτό σημαίνει ότι μιλούν την ίδια γλώσσα, δεν χρησιμοποιούν διερμηνείς, στέλνουν επιστολές εκατέρωθεν. Υπάρχει δηλαδή γραφή. Υπάρχει δηλαδή γραμμένη γλώσσα, να το πούμε έτσι, υπάρχουν γραμμένα λόγια, γραμμένη φωνή. Στην ουσία η γραφή δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι καταγραμμένη φωνή. Και η οποία γίνεται αντιληπτή και από αυτόν που τη γράφει και από αυτόν που την διαβάζει. Δηλαδή υπάρχει η κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλα αυτά επιμαρτυρούν λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με, αν θέλετε, ελληνικό φύλλο ή αν θέλετε, με, όπως το λέμε, μια ελληνική ράτσα. Μέσα στην Ιλιάδα αναφέρεται αρκετές φορές η ανταλλαγή δώρων μεταξύ αρχαιών και τρώων. Τι δώρα είναι αυτά? Καταρχάς υποδηλώνουν ότι το σύστημα αυτό, η αξία αυτή είναι εκείνη την μοιράζονται, δηλαδή η ανταλλαγή δώρων. Φυσικά αυτό υπάρχει και σε άλλους λόγους. Το θέμα είναι για ποιο σκοπό, έτσι, και υπό ποιες περιστάσεις γίνονται ανταλλαγές δώρων και τι είδους είναι αυτά τα δώρα. Καταρχάς το δώρο είναι τρόποντινα το τι κανείς πιστεύει για την αξία του άλλου. Διότι το δώρο είναι αντάξιο της προσωπικότητας του άλλου. Για έναν βασιλιά δεν θα πάμε το ίδιο δώρο που θα πάμε σε έναν ποιμένα προβάτων. Έτσι. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι αυτή την κοινή αξία τη μοιράζονται και οι δύο λαοί. Και όχι μόνο την μοιράζονται, αλλά έχουν και κάποιες ομοιότητες, αλλά και κάποιες διαφορές. Οι ομοιότητες οφείλονται στην ίδια στην κοινή κουλτούρα. Ότι δηλαδή ο ίσος προς τον ίσο δίνει δώρα αντάξια, όχι μόνο του άλλου, αλλά και του ίδιου του αυτού του. Δηλαδή το δώρο δεν χαρακτηρίζει μόνο αυτόν που το παίρνει, αλλά και αυτόν που το δίνει. Επίσης, είναι και ένα χαρακτηριστικό άλλο που υποδηλώνει τη σχέση του κατώτερου προς τον ανώτερο. Από το δώρο βλέπουμε πώς βλέπει ο ένας πολιτισμός των άλλων. Εάν δηλαδή δεν μοιράζονται τις ίδιες πολιτιστικές αξίες, δεν θα κάνουν τα ίδια δώρα οι Τρώες προς τους Έλληνες ή οι Έλληνες προς τους Τρώες όταν επισκέπτεται το ένας τον άλλον ή μεταξύ τους. Αναφέρεται παράδειγμα Τσάρι ότι ο Πρίαμος όταν επισκέφθηκε τον Αχιλλέα, είχε φέρει μια μεγάλη άμαξα, απίνη, γι' αυτό και λέμε τα εξαπίνης, τα εξαμάξεις που λέμε, η απίνη είναι η άμαξα. Ήτανε φορτωμένη με δώρα πολύτιμα. Αυτό που προεξέχει δεν είναι το χρυσάφι μόνο και τα άλλα ακριβά μέταλλα, αλλά και τα υφάσματα. Οι Τρώες είχαν μια εξαιρετική επίδοση στην υφαντική. Γι' αυτό και η περιοχή τους ήταν γεμάτη από ζώα τα οποία προσέφεραν το μαλλί τους. Και εκτός αυτού ήταν και εξειδικευμένοι στην αλογοτροφία. Γι' αυτό και τους αναφέρει ο Όμηρος σαν αλογοτρόφους. Και το ιερό ζώο της Τρίας ήταν το άλογο. Ακριβώς. Έτσι, εξού και ο δούριος ύπος. Ακριβώς. Όταν οι Έλληνες γι' αυτό και έκαναν τον δούριο ύπο. Ακριβώς. Γιατί ξέραν ότι ξέρουν ότι θα το πάρουν μέσα στο κάστρο τους, μέσα στην πόλη τους. Ακριβώς. Ενώ οι Τρώες λοιπόν χαρακτηρίζονται για τα δώρα τους που έχουν σχέση και με τα ακριβά μεταλλά και με τα προϊόντα της υφαντικής, οι Έλληνες
χαρακτηρίζονται από δώρα, τα οποία και αυτά είναι μεγάλης αξίας. Αναφέρεται μάλιστα ότι λέει ότι αυτό άξιζε 9 βόδια. Δηλαδή μετρούσαν την αξία με κεφάλια βοδιών. Φυσικά αναφέρεται και χρυσός, τα άλλα τα χρυσού. Αλλά αυτό που χαρακτηρίζει τα δώρα των αρχαιών, και όχι μόνο τα δώρα, αλλά και τα λεγόμενα έπαθλα, διότι γινόταν αγώνες προς τιμή του παρόκου Πατρόκλου, παραδείγματος, όταν κάνανε αυτές τις γιορτές για την τιμή, να τιμήσουν τον Πάτροκλο, ο Αχιλλέας είχε θέσει κάποια έπαθλα. Και εκεί βλέπουμε λοιπόν ότι ήταν, είχαμε τρίποδες, είχαμε ιδρύες, είχαμε ηνοχώους και παρόμοια τέτοια σκεύη, τα οποία ήταν και χρηστικά, αλλά όχι όμως μόνο χρηστικά, ήταν και διακοσμητικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Έλληνες δεν συμπεριλαμβάνουν μέσα στα δώρα τους τα δώρα της Ιφαντικής, διότι δεν ήταν στον τόπο τους, και εκτός αυτού η πρόσβασή τους σε αυτά τα δώρα δεν ήταν προσιτή. Περνάνε λοιπόν τα 10 χρόνια της πολιορκίας, οι Έλληνες δεν μπορούν να καταλάβουν την πόλη και έτσι φτάνουμε στο σημαντικότερο σε εισαγωγικά, το δόλιο δώρο των Ελλήνων, το Δούριο Ήπο. Πολύ σωστά το είπατε. Οι Έλληνες λοιπόν μετά από 10 έτη πολέμου φτάσαν σε ένα σημείο που δεν μπορούσαν να κυριεύσουν την Τρία. Μάλιστα αναφέρω ότι υπήρχε ένας χρησμός που έλεγε ότι πρέπει να αφαιρθούν τα λείψανα του Πέλοπα, αλλιώς δεν πέφτει πόρη. Το κάνανε, αλλά πάλι δεν είχε πέσει. Έπεσε όμως με τέχνασμα. Όπως αναφέρονται και πριν, το άλογο, ο ύπος, ήταν το ιερό ζώο των Τρώων. Γι' αυτό λοιπόν ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος, αναθέτει στον Επιό, ένα μηχανικό, να κατασκευάσει ένα τεράστιο άλογο από ξύλο. Γι' αυτό και Δούριος. Δούριος θα πει κατασκευασμένος από ξύλο ή από δρύση. Το δούρος, ναι, έτσι. Εξού και δόρι. Το δόρι είναι από το δρύση, δηλαδή ξύλινο. Και το αγγλικό door, έτσι. Λοιπόν, και door, durable. Σκληρός. Λοιπόν, κατασκευάζεται ο Δούριος ύπος και πάνω βάζουν και μία επιγραφή. Και αυτή η δόλια επιγραφή, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ γράφει επιγραφή, εμείς οι Έλληνες αποχωρούμε από την Τρία και χαρίζουμε αυτό το δώρο λοιπόν στο Θεό Ποσειδώνα. Κρύβονται οι Έλληνες πίσω από την Τρία. Οι Έλληνες μετά σηκώθηκαν και φύγανε, μπήκανε μέσα στο άλογο, μπήκε ο Οδυσσέας με κάποιους πολεμιστές του. Οι Έλληνες κάψαν το στρατόπεδο, δεν άφησαν τίποτα και αποχώρησαν και πήγαν στην Τένεδο. Κρύβονται πίσω από την Τένεδο. Βάλανε και τον Σύνονα, ένα κατάσκοπό τους, να τους πληροφορήσει όταν θα φτάσει κατάλληλη ώρα για να μπουν μετά μέσα στην πόλη. Έτσι λοιπόν, οι Τρώες, αφού είδαν το άλογο και την επιγραφή, ένα μέρος ήθελε να βάλουν το άλογο μέσα, ένα άλλο μέρος δεν ήθελε. Με τη μερίδα αυτών που δεν θέλανε να βάλουν τον Δούριο Ήπο μέσα στην πόλη ήταν η Κασάνδρα πρώτον. Η οποία Κασάνδρα, η καημένη, είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ενώ της είχε δώσει ο Απόλλωνας την ικανότητα να προλέγει τα... Δεν την πίστευε κανείς. Τα εσώμενα. Δεν την πίστευε κανείς. Όπως και αργότερα και ο Αγαμέμνος δεν την πίστευσε ότι θα το φωνεύσει η Κλειδαμίστρα και το φώνευσε. Έτσι λοιπόν δεν την άκουγε κανείς. Από την άλλη μερίδα είχαμε τον Λαοκό, ο οποίος επίσης δεν ήθελε να μπει το άλογο στην πόλη, και αναφέρει μάλιστα η ιστορία, ο μύθος, ό,τι θέλετε, ότι βγήκαν αυτά τα τεράστια φίδια και τους πνίξανε μέσα στην θάλασσα. Εν τέλει μπήκε το άλογο μέσα στην πόλη, και όταν όλοι, αφού γιόρτασαν, ήπιαν, μέθησαν και τους πήρε ο βαθύς ύπνος, τότε βγήκε ο Οδυσσέας από το άλογο,
σκότωσαν τους φρουρούς της πύλης, άνοιξαν οι πόρτες και ο Σίνων έκανε το σήμα προς τους Έλληνες που ήταν στην Τένεδο και μπήκαν μέσα στην πόλη και τότε άρχισε η σφαγή και άρχισαν οι διάφορες ύβρις έτσι, των Ελλήνων, οι οποίες σημάδευσαν μετά και την επιστροφή τους. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι κάποιοι, η Κασάνδρα, παραδείγματος χάρη, την είχε βιάσει ο Αίοντας μέσα στο ναό. Ενώ ο Πρίαμος δολοφονήθηκε μέσα στο ναό του Ερκίου. Ερκίου Διός, Έρκιος το οποίο προστάτης Ζεύς, έτσι. Κάνουν όμως και φανφάνηκαν και γενναιόδοροι Έλληνες, πρώτον όσον αφορά τον Αντίνορα που τους, είχε δώξει, που τους βοήθησε να μην σκοτωθεί ο Οδυσσέας και τον Ενία. Αναφέρουν μάλιστα ότι ο Ενίας επειδή πήρε στις πλάτες του τον πατέρα του και τα ιερά της πόλεως του, το σεβάστηκαν αυτό τόσο πολλοί Έλληνες που τον άφησαν να φύγει και μάλιστα οι Λατίνοι αναφέρουν ότι ο Βυργίλιος βασικά αναφέρονται ότι ο Ενίας είναι μετά και ο ιδρυτής της Ρώμης, δηλαδή θέλω να πούνε ότι είναι και αυτοί απόγονοι αυτού του μυθικού ή του ιστορικού λαού. Με την ταφή του Πάτροκλου από τη μία πλευρά από τους Αχαιούς και του Έκτορα από την άλλη από τους Τρώες και τις γιορτές που γίνονται για τις ταφές αυτές, κλείνει η Ιλιάδα. Σωστά. Και ξεκινάει η Οδύσσια, η επιστροφή, ο γυρισμός. Τι γίνεται, ποιες είναι οι τύχες των αρχηγών των Αχαιών, των κυριότερων εκπροσώπων των πόλεων αυτών. Η Οδύσσια, όπως σωστά επισημάνατε, είναι η απαρχή της επιστροφής. Στην ουσία η Οδύσσια είναι ένα αντιπροσωπευτικό έργο για την επιστροφή των Αχαιών βασιλέων. Μας περιγράφει δηλαδή στο πρόσωπο του Οδυσσέα την μοίρα και την τύχη των άλλων. Όπως μπορεί να δει κανείς και από την Οδύσσια αλλά και από τα άλλα ιστορικά έργα που γράφηκαν για την επιστροφή των Ελλήνων, δεν σώθηκαν πάρα πολύ. Οι περισσότεροι είχαν κακό τέλος. Λόγω των Ήβρεων. Και της μήνης των Θεών. Και της μήνης των Θεών. Θα πω μερικά παραδείγματα. Πριν πάω στον Οδυσσέα. Βλέπουμε παραδείγματο σάρι ότι οι δύο Αίαντες, ο ένας αυτοκτονεί, ο άλλος φωνεύεται, δεν γλιτώνει την τιμωρία. Βλέπουμε ότι ο Αγαμέμνων σκοτώνεται από την σύζυγό του. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ένας ναύφλιος ονομαζόμενος, αυτός επειδή τον προσβάλλαν οι Έλληνες, πήγαινε μετά στις Ελληνίδες γυναίκες των βασιλείων και τις έλεγε «Οι Έλληνες σας έχουν παρατήσει, βρήκανε τροάδες γυναίκες και τις κάνανε παλακίδες και όταν θα γυρίσουν στην Ελλάδα έτσι είπαν θα τις κάνουν βασίλισσες». Και γι' αυτό... Μόνο μία δεν το πίστεψε αυτό. Ναι, έτσι. Μόνο μία δεν το πίστεψε, ήταν η Πινελόπη. Το κλείνω αυτό. Έτσι λοιπόν ο Αγαμέμνος είχε κακό τέλος. Ο Μενέλαος αφού παριπλανήθηκε στην Κρήτη, επίστρεψε τελικά, επίστρεψε στη Σπάρτη, όπως και ο Νέστορας, ο οποίος είναι είναι ο μοναδικός ο οποίος επέστρεψε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διότι ήταν και ο ηθικότερος όλων στην Τρία, και ήταν σωστός άνθρωπος και συμβουλάτορας έτσι με σόφρονα διαγωγή. Ο Οδυσσεύς περιπλανήθηκε και μάλιστα αυτό το ήξερε. Γι' αυτό και δεν ήθελε να συμμετάσχει
στον πόλεμο από την αρχή, γιατί γνώριζε ότι υπήρχε χρησμός ότι θα περιπλανηθεί 10 χρόνια και θα επιστρέψει μονότατος. Θα χάσει όλους τους συντρόφους του και αυτός μόνο θα γυρίσει. Και γι' αυτό δεν ήθελε να συμμετάσχει, αλλά τελικά όμως πεπρωμένο λέει φυγής αδύνατον. Έτσι λοιπόν επίτρεψε και ο Οδυσσέας και μάλιστα σε αυτό το σημείο που θα ήταν ευτυχής να βλέπει μόνο καπνό να ανεβαίνει από το τσάκι κάποιου σπιτιού της πατρίδας του. Η επιστροφή του ασώτου, όπως μας είπατε στο περασμένο επεισόδιο. Ο παραλληλισμός είναι σωστός, είναι χαρακτηριστικός, διότι η επιστροφή του Οδυσσέα και σαν εκπρόσωπος και όλων των άλλων, όπως είπαμε, δεν ήταν χωρίς προβλήματα. Ακόμα και στο ίδιο του το σπίτι είχε τους λεγόμενους μνηστήρες. Αφού έχει περάσει από ένα σωρό πειρασμούς. Σωστά, σωστά. Έτσι. Διότι όλα αυτά που υπέφερε ο Οδυσσέας στην ουσία ήταν πειρασμοί, ήταν τα πάθη που έπρεπε να ξεπεράσει σαν άνθρωπος. Διότι αυτό με τις σιρήνες, δεν χρειάζεται να το πούμε, βεβαίως, το ξέρετε, έτσι. Είναι και αυτό ένα ξεπέρασμα, μια υπέρβαση των παθών. Αυτό με τα βόδια του ηλίου, αυτό με τους ασκούς του αιώλου. Όλα αυτά εδώ δείχνει υπέρβαση πειρασμικών παθών. Δηλαδή το τι τραβάει ο άνθρωπος για να ξεπεράσει τον εαυτό του, τον κακό του εαυτό. Και τελικά φτάνει στο σπίτι του. Μόνος. Μόνος και εκεί ακόμα τον περιμένουν οι πειρασμοί. Αλλά και το χαρακτηριστικό επίσης των πειρασμών είναι, κύριε Πετρόπουλε, ότι πάντα ο Θεός είναι μαζί του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Αθηνά δεν τον αφήνει ποτέ. Πάντα είναι δίπλα του. Λοιπόν, είτε με την μορφή κάποιου συντρόφου, γιατί αναφέρει πάρα πολλές φορές ο Όμηρος στην Οδύσσεια ότι η Αθηνά του παρουσιάζει και με τη μορφή του τάδε συντρόφου, του τάδε πολεμιστή. Και έτσι βλέπουμε λοιπόν από τη μια μεριά, και εδώ είναι το σπερματικό τώρα, βλέπουμε από τη μια μεριά ο σπερματικός λόγος, τον οποίο μιλήσαμε στο περασμένο επεισόδιο. Ακριβώς. Βλέπουμε από μια μεριά τους πειρασμούς του Οδυσσέα ανθρώπου, του ανθρώπου Οδυσσέα, και από την άλλη μεριά όμως και το χέρι του Θεού που δεν τον αφήνει μόνο του. Τον δοκιμάζει. Και βλέπουμε και κάτι άλλο, κύριε Πετρόπουλε. Μετά την μνηστηριοφωνία, όπως λέγεται, αλλά αυτό δεν είναι μοναδικό. Έχει συμβεί και συμβαίνει και σε άλλες φορές. Συνέβη και με τον Αχιλλέα, μετά από ένα φόνο που τον είπε ο Οδυσσέας να πάει σε ένα νησί εκεί πέρα για να καθαριστεί, να αγνιστεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας, για να εξαγνιστεί μετά την μνηστηριοφωνία, πάει στο ποτάμι, μέσα σε ένα ποταμό εκεί πέρα, και κάνει την λεγόμενη τον εξαγνισμό του, δηλαδή μέσα στο νερό, εντός αγωγικών, βαπτίζεται. Εξαγνίζεται. Ίσως είναι μια υπερβολή το βαπτίζεται. Ναι, εξαγνίζεται, ναι. Ναι, εντός εισαγωγικών το βαπτίζεται, έτσι. Δηλαδή, διότι όπως λέει και, λέει και η Καινή Διαθήκη, λέει βάπτισμα, το βάπτισμα Ιωάννου ήταν βάπτισμα μετανοίας, δηλαδή μέσα στο νερό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και εδώ υπάρχουν παραλληλισμοί, ότι οι Έλληνες για τον εξαγνισμό τους χρησιμοποιούσαν το νερό. Και έτσι με αυτό και όλα το συμβάν τελειώνει και η Οδύσσεια, με τον εξαγνισμό και την ειρήνη που υπήρχε μετά στην Ιθάκη, αφού επέμβει η Αθηνά. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω το πώς κλείνει η Οδύσσεια. Βλέπουμε λοιπόν στην περιγραφή του Ομήρου να εμφανίζεται η Αθηνά μέσα σε ένα απαστράπτον φως και να μεταδίδει στους εμπόλεμους, αυτούς που πριν ο ένας ήθελε να φάει τον άλλον το εισαγωγικό, να μεταδίδει αυτό το αίσθημα ειρήνης, να ειρηνεύουν όλοι, να αφήνουν τα όπλα και να επέρχεται έτσι η ειρήνη μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Οι όποιοι παραλληλισμοί μπορεί να γίνουν από τον καθένα όπως αυτός τους βλέπει ή τους κατανοεί. Thank you.
Κύριε καθηγητά, κύριε Μαυρίδη, μέσα από τον πυκνό λόγο σας μας μεταφέρατε στιγμές από τα ομηρικά έπη, από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, τις καταστάσεις, τους ανθρώπους, τα πρόσωπα, τον πολιτισμό, για να φτάσουμε στο σημερινό άνθρωπο, τον αγώνα για την επιβίωση, τα πάθη, τους πειρασμούς, τι έχει να πει εκείνος ο άνθρωπος εκείνης της εποχής στον σημερινό. Ίσως γι' αυτό εμείς οι Έλληνες νιώθουμε και ενστερνιζόμαστε σε αυτό το βαθμό τα ομηρικά έπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλο, που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτά τα τόσα ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία αγγίζουν τον σημερινό άνθρωπο από πολλές και διαφορετικές απόψεις και πτυχές και του δίνουν, θα έλεγα, το θάρρος να δει ότι οι σημερινές του δυσκολίες και οι όποιες δυσκολίες που έχει ο άνθρωπος αυτό σήμερα τις είχαν και πριν από αυτόν άλλοι άνθρωποι, τις ξεπέρασαν ο καθένας με τον τρόπο του και ο καθένας με τον τρόπο του έκανε και την αποστασία του αλλά και την επιστροφή του σαν ένας άλλος άσωτος ιός. Ευχαριστώ και πάλι και συγχαρητήρια για την εκπομπή.